του δικηγόρου Παναγιώτη Λεοκλέους. Η αγόρευση, Μαρκίδη, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Χρυσανθέ βασίστηκε ουσιαστικά σήμερα σε έξι βασικούς άξονες. Τα σημεία λοιπόν κλειδιά στην αγόρευση Μαρκίδη είναι πρώτον στην ύπαρξη περιστατικής και άμεσης μαρτυρίας που οδηγούν σε συμπέρασμα αθώσεις όπως είπε. Δεύτερον στην ανυπαρξία παραδεκτής μαρτυρίας για εμπλοκή του Παναγιώτη Νεοκλέου στην υπόθεση προβιτένσια. Τρίτον στην ανυπαρξία μαρτυρίας για άμεση ή έμεση επαφή με τον τέος βοηθό γενικό εισαγγελέα. Τέταρτον στις ενέργειες του Παναγιώτη Νεοκλέου για παραμερισμό της θετικής υπέρ του Ρίκου Ερωτοκρήτου απόφαση του δικαστηρίου στην αγωγή του για συμψηφισμό των δανείων με τις καταθέσεις του. Πέμπτο, στην ελληπή κατά τον ισχυρισμό του συνηγόρου υπεράσπιση ανακριτική διαδικασία που έφερε στο, ε, στον τον πελάτη του στο εδόλιο και έκτον στην προσωπική γνώμη του τέος βοηθού Γενικού εισαγγελέα για την αναγκαιότητα ποινική δίωξη στην υπόθεση προβιτένσια. Μάλιστα. Ε, και σήμερα πάντως, Πέτρα, ο κύριος Μαρκίνης μίλησε για μαρτυρία η οποία δεν αποδεικνύει πέραν πάση αμφιβολία στην ενοχή του πελάτου, έτσι. Ναι, και έκανε μάλιστα και λόγο και για περιστατική και για άμεση μαρτυρία. μαρτυρία ναι. Στην πραγματικότητα ο Αλέκος Μαρκίδης ενώπιον των δίκαστών ανέφερε ότι η κατηγορούσα αρχή πρέπει να αποδείξει ενοχή πέραν πάσης αμφιβόλου ανησυχίας. Υπάρχει μαρτυρία α, επισήμανε η οποία οδηγεί σε συμπέρασμα αθώου ατόμου στο πλέγμα των ισχυρισμών της κατηγορούσας αρχής. Ναι. Ε, ο συνήγορο υπεράσπιση αποσυνδέει τον Παναγιώτη Νεοκλαίου από την υπόθεση τη Προβιτένσια, έτσι. Ναι, τον αποσυνδέει, θέλοντα στην ουσία να καταδείξει ότι δεν υπήρξε προσπάθεια συνωμοσία ή ανταλλάγματα και επικαλείται μάλιστα μάρτυρε κατηγορία. Όπω θα δούμε και στο επόμενο γραφικό που ετοιμάσαμε, κανένα από του μάρτυρε κατηγορία δεν αναφέρθηκε σε ανάμειξη του Παναγιώτη Νεοκλαίου στην υπόθεση τη Προβιτένσια, ούτε ούτε Γενικό Αγγελέα Πέτρο Κληρίδη, ούτε ο νυν Γενικό Αγγελέα Κώστα Κληρίδη.

ούτε οποιοδήποτε από του ανακριτέ τη αστυνομία. Ούτε μία μαρτυρία υπήρξε σύμφωνα με τον Αλέκο Μαρκίδη, η οποία να καταδεικνύει ότι ο τέο βοηθό Γενικό Εισαγγελέα είχε οποιαδήποτε επαφή με τον Παναγιώτη Νεοκλέους. Ούτε καν ηλεκτρονικό μήνυμα, όπω προκύπτει από τον έλεγχο του σκληρού δίσκου του υπολογιστή τη ιδιαίτερα του Ρίκου Ιρωτοκρήτου, επισημάνε ο Αλέκο Μαρκίδη. Πάντω, ο, ο κ. Μαρκίδη έκανε και εκτενή αναφορά πετρά στην αγωγή που είχε καταθέσει ο Ρίκο Ιρωτοκρήτου και στον τρόπο με τον οποίο Τη χειρίστηκε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, ο Παναγιώτης Νεοκλέους. Ναι, στην αγωγή για την οποία βρίσκονται υποκατηγορία ότι συνομώτησαν και ότι ήταν το αντάλλαγμα για να ασκηθεί η ποινική δίωξη στην υπόθεση Προβιτένσια. Ο Αλέκο Μαρκίδη έκανε αναφορέ στι ενέργειε τι οποίε είχε προβεί ο Παναγιώτη Νεοκλέους για να ανατρέψει την υπέρ του ρήκου ερωτοκρήτου απόφαση του δικαστηρίου για συμψηφισμό των δανείων με τι καταθέσει του. Η προσπάθεια του Παναγιώτη Νεοκλέου υπέδειξε ο Αλέκο Μαρκίδη να ακυρώσει την εκδοθή απόφαση για την αγωγή και η επιτυχία του να την ακυρώσει κατά Εκικνίζουν την αθότητά του. Πάντω, ηγέρθηκε θέμα ελληπού ανακριτική διαδικασία, έτσι, Πέτρα. Η και αυτό το ζήτημα από το συνήγορο του Παναγιώτη Νεοκλέου, ότι δηλαδή υπήρχαν κενά στι ανακρίσει πελαγία ο κράτου των δύο νέων ανακριτών τη ε, ε, υπόθεσης. υπόθεση. Σε ό,τι αφορά δε αυτό, είπε ενώπιον δικαστηρίου, δεν ήταν πλήρη η διερεύνηση που έγινε για να καταλήξει ενώπιον του κακουργιού και να γίνει μία δίκη για πάνω από ένα χρόνο με ένα άνθρωπο στο εδόλιο, ο οποίο αν γινόταν η σωστή ποινική θα υπήρχε πιθανότητα να μην ήταν εδώ. Τέλο, χρήσαν ο Αλέκος Μαρκίδης, Μαρκίδη, αναφερόμενο σε μαρτυρικό υλικό, υπέδειξε ότι ουδεμία επαφή είχε ο Παναγιώτη Νεοκλέους με τον Ρίκο Ερωτοκρήτου και είπε ότι ήταν η καταγγελία τη κόρη του ιδρυτή τη Προβιτένσια και η προσωπική γνώμη του ίδιου του Ρίκου Ερωτοκρήτου που τον όθησαν στο να ζητήσει την ποινική δίωξη στην υπόθεση τη Προβιτένσια. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ, Πέτρα. Τάξη στο άναρχο.